Έχεις να ρωτηθεί ποτέ γιατί δεν έχουμε δει ακόμα εξωγήινους και γιατί δεν έχουμε ακόμα σίγουρο ότι υπάρχουνε? Ναι. Στο σημερινό βίντεο θα σου δείξω μία θεωρία η οποία μπορεί να σε ενδιαφέρει, που έχει να κάνει με το γιατί δεν έχουμε δει ακόμα εξωγήινους, εάν υπάρχουν. Καλησπέρα σας, είμαι ο Άγγελος και αυτή είναι η εκπομπή Καραντινοκάστ. Καλωσορίσατε στο 23ο επεισόδιο. Σήμερα, όπως καταλάβατε όλοι, θα μιλήσουμε για το γιατί δεν έχουμε βρει ακόμα εξωγήινους, εάν υπάρχουν. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για αρχή, το πιο μεγάλο μέρος του όλου θέματος είναι το θεωρούμε εμείς οι άνθρωποι ότι είμαστε το επίκεντρο. Θεωρούμε ότι η Γη είναι το επίκεντρο. Για αρχή, όπως είχα πει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο του Καραντινοκάστ, που γενικά δεν έχετε τσεκάρει όλα τα επεισόδια, μπορείτε να μπείτε στο playlist να δείτε ποια σας ενδιαφέρουν από αυτά και να μπείτε να τα δείτε. Έχω βίντεο για όλες τις ποικιλίες, αυτοκίνηση, θεωρίες συνωμοσίας, διάστημα, εξωγήινη και εγώ δεν ξέρω τι, τα πάντα. Ό,τι θέλετε έχω, μπορείτε να πάτε να δείτε οποιοδήποτε από αυτά σας ενδιαφέρει, έτσι ώστε να είστε ενημερωμένοι για αυτά τα θέματα. Και τέλος πάντων, είχα πει σε ένα επεισόδιο λοιπόν τότε πως υπάρχουν άλλοι 300.000 πλανήτες ή άλλοι 300 εκατομμύρια πλανήτες, ξέρω εγώ, σαν τη Γη. Εντάξει, άρα οι εξωγήινοι προφανώς δεν θα νοιαστούν να πάρουν τη Γη. Εντάξει, δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι λέμε, αφού έχουμε τη Γη, ρε, όλοι οι εξωγήινοι θέλουν τη Γη. Όχι, κανείς δεν θέλει τη Γη. Εμείς θέλουμε τη Γη επειδή αναγκαστικά ζούμε εδώ πέρα. Τι σε κάνει να πιστεύεις πως αν δεν ήμασταν στη Γη θα θέλαμε να πάμε στη Γη? Χαλάρωσε λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε πως πραγματικά δεν τους νοιάζει και τόσο να κυριαρχήσουν τη Γη. Και επίσης δεν φοβούνται και τόσο τον πολιτισμό μας, ο οποίος μέχρι δίπλα στο φεγγάρι να πάει θα το κάνει και επίτευγμα. Δεν φοβούνται εμάς. Αυτοί μπορεί να κάνουν, ξέρω εγώ, υπερδιαστημικά ταξίδια στην ταχύτητα του φωτός και φοβούνται εμάς που για να πάμε το 2024 στο διάστημα πρέπει να έχουν γίνει σωστά εκλογές στη ΣΥΠΑ. Αλήθεια, εμάς φοβούνται. Λίγο δύσκολο. Και να δεις, έτσι, δεν είμαστε το επίκεντρο. Όχι, δεν είμαστε το επίκεντρο του κόσμου. Κανείς δεν θέλει το ηλιακό μας σύστημα. Είναι όλο δικό μας, εντάξει. Οπότε, και να υπήρχαν εξωγήινοι, δεν θα προσπαθούσαν να κυριαρχήσουν τη Γη. Δεν θα ήταν ανάμεσά μας, που λένε κάποιοι. Γιατί τους νοιάζει να πάρουν τη Γη? Όχι, δεν θέλουν να πάρουν τη Γη. Μάντεψε, δεν θέλουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλουν ούτε εμάς, ούτε τη Γη. Γιατί η Γη δεν τους προσφέρει κάτι. Εμείς δεν έχουμε να τους δώσουμε κάτι και δεν θα κερδίσουν τίποτα κάνοντας κάτι τέτοιο. Μπορούν να μας αφήνουν εκεί πέρα, γιατί κυριολεκτικά είμαστε, όπως λέει και η θεωρία, σαν τα μυρμήγκια. Okay. Όταν ο μόνος λόγος που μπορεί να μας σκοτώσουν είναι κατά λάθος. Δηλαδή, τα μυρμήγκια, όταν ας πούμε κάποιος περπατάει και σκοτώνει 5-6, δεν το κάνει ευσυνείδητα, περπάτησε και απλά τα 5-6 έπεσαν απάνω, κατά λάθος. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα θελήσουν οι εξωγήινοι να μας καταστρέψουν, κατά λάθος, επειδή μπορεί να θέλουν να επεκτείνουν όλο αυτό που έχουν φτιάξει. Okay. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η όλη θεωρία βασίζεται στο ότι δεν είμαστε το επίκεντρο, άρα προφανώς οι εξωγήινοι δεν θα θέλουν να κάνουν κάτι σε εμάς, διότι αυτοί, όπως είπαμε, έχουν 300 εκατομμύρια γης, που είναι ο πληθυντικός, δεν ξέρω. Έχουν τέλος πάντων όσους πλανήτες σαν τη Γη θέλουν, οπότε δεν τους νοιάζει η Γη, εντάξει. Ο μόνος λόγος να τους νοιάξει είναι να εξαπλωθούν. Και επειδή ακριβώς ακόμα δεν θα εξαπλωθούν κατά πάσα πιθανότητα ή μπορεί να εξαπλωθούν αύριο και να έχουμε πρόβλημα, έχουμε ακόμα πολύ ζωή. Αλλά υπάρχει μέσα στην ίδια θεωρία και κάτι ακόμα. Δηλαδή, δεν εξάντλησα κάπου εδώ τη θεωρία. Εξάντλησα ίσως τη μισή, τα 3/4, αλλά όχι ακόμα. Διότι η θεωρία, παιδιά, λέει που λέτε, ότι μπορεί οι άλλοι πολιτισμοί να είναι και αυτοί σαν εμάς. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι να είναι και αυτοί σαν εμάς κλειστά σε έναν πλανήτη. Εντάξει. Και να είμαστε εμείς οι εξελιγμένοι. Okay. Οπότε, άμα προφανώς είμαστε εμείς οι εξελιγμένοι και δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για να βλέπουμε εξωγήινους, αυτοί που θα είναι λιγότερο εξελιγμένοι προφανώς θα μπορούν ούτε αυτοί να μας δούνε. Οπότε θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε, όπως καταλαβαίνετε όλοι σας. Οπότε, το θέμα ποιο είναι, ότι σε αυτή την περίπτωση είτε δεν θα μας έχουν ανακαλύψει, είτε θα μας έχουν ανακαλύψει με κάποια ξεπερασμένη τεχνολογία κατά λάθος και θα έχουν πει. Είναι πιο εξελιγμένοι. Για ποιο λόγο να πω εκεί πέρα? Οπότε αυτό κάνει τον δημιουργό της θεωρίας να πιστεύει ότι, ρε παιδί μου, οκ, άρα εφόσον εμείς
στο σύμπαν αυτής της θεωρίας είμαστε αυτοί που θα μπορούσε να λέμε η κυριαρχή, διότι εμείς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε αυτό το εικονικό σύμπαν. Οπότε εφόσον εμείς θα μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το φανταστικό σύμπαν που μόλις φτιάξαμε πολλά πράγματα, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα ξεκινήσουμε όλη μα όλη αυτή την εξάπλωση στο σύμπαν και εις των γαλαξίων μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σε κάποια φάση εμείς θα είμαστε γίγαντες και αυτή τα μυρμήγκια. Εμείς θα τους πατήσουμε, εμείς θα τους καταστρέψουμε. Και ναι, η θεωρία λοιπόν λέει πως είτε εμείς είμαστε τα μυρμήγκια και αυτοί κάποια στιγμή θα μας καταστρέψουν κατά λάθος, είτε εμείς είμαστε οι γίγαντες και θα καταστρέψουμε αυτούς επειδή το θέλουμε. Επειδή είναι εμείς να καταστρέψουμε κάποιον κατά λάθος, δεν παίζει. Δεν παίζει. Μάλλον σε αυτήν, στο δεύτερο μέρος της θεωρίας, καλύτερο ήταν να μην τους αποκαλούμε μυρμήγκια. Τους αποκαλούμε, ξέρω εγώ, προϊστορικούς ανθρώπους. Δηλαδή, είναι σαν τους προϊστορικούς ανθρώπους. Άμα ερχόταν εδώ πέρα ένας, αν και έχει μεγαλύτερα μπράτσα, εμείς τον έχουμε επειδή έχουμε καλύτερη τεχνολογία. Οπότε καταλαβαίνετε πως πολύ απλά βασίζεται εκεί πέρα η θεωρία. Ότι ούτως ή άλλως, εάν είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι σε αυτό το σύμπαν και αυτοί που μπορούμε να κάνουμε τα περισσότερα πράγματα, αυτό που θα κάνουμε είναι να βλάψουμε τους υπόλοιπους και να το θέλουμε κιόλας. Επειδή ναι, τέτοιοι είμαστε, μπορεί να φοβόμαστε εάν πάει κάποιος να μας καταστρέψει, αλλά όχι, εμείς έχουμε τη δύναμη. Άμα καταλάβουμε πως έχουμε τη δύναμη, μετά τρεχαγύρευε. Άμα καταλάβουμε πως υπάρχει, ξέρω εγώ, η αλφα ανθρωπότητα, η β ανθρωπότητα και η γ ανθρωπότητα και εμείς είμαστε η δέλτα. Λοιπόν, η μία είναι, ξέρω εγώ, κουτάβια, η δεύτερη είναι μυρμήγκια και η τρίτη είναι κουνάβια. Τους έχουμε, ξέρω εγώ, ωραία, είμαστε δυνατότεροι. Εκεί σταμάτησε η ωραία φάση, ωραία, εκεί πέρα ξεκινάει το άρα είμαστε καλύτεροι, άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε αυτή τη στιγμή. Ετοιμάστε, ξέρω εγώ, τα κανόνια, πάμε να τους βυθίξουμε κάτι, δεν ξέρω, έτσι λειτουργεί αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως έτσι θα είμαστε, είναι σίγουρο, δηλαδή άμα ανακαλύψουμε πως είμαστε καλύτεροι, μετά τρέχα γύρευε, θα τους καταστρέψουμε όλους και μετά θα λέμε φοβόμαστε να μην μας καταστρέψουν, ναι. Ήταν κάτι κουνάβια, κάτι κουτάβια και κάτι εκεί πέρα τι είχα πει, μυρμήγκια. Ναι, και φοβόμασταν να μας σκοτώσουν και αυτό τους καταστρέψαμε. Εμείς αγαπάμε τα ζώα και όλους τους ανθρώπους και ας μην είναι άνθρωποι, ναι. Αγαπάμε τους εξωγήινους, το κάναμε γιατί μπορεί τα κουτάβια μια μέρα να γινόντουσαν cyberpunk κουτάβια και να μας σκότωναν, ναι. Ακριβώς έτσι θα το έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Εμείς απλά θα έχουμε σκοτώσει. Δεν είναι πως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, το έχουμε σκοτώσει. Αλλά ήταν για καλό, έτσι, για καλό σκοπό πάντα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Χτες πήραμε πολλά views διότι είχε στον τίτλο Fortnite και τράβηξε πολλούς ανθρώπους. Κάποιους αγενέστατους οι οποίοι απλά μπήκανε επειδή έγραφε Fortnite. Στο πρώτο λεπτό μου ρωτάνε γενικά τι κάνεις στο κανάλι, καλή φάση. Τους λέω, κάνω facts, κάνω ιστορίες, γενικά λέω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αν θες κάνε και ένα subscribe, okay, φεύγω. Εγώ λέω προμό ότι ήθελα με customers, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς εδώ πέρα, εγώ πήγα να ρωτήσω. Έφυγε και απλά μου είπε, okay, βγαίνω. Τι okay βγαίνεις, δεν μπορείς να διακριτικώς να πεις, okay, θα κάνω subscribe και να φύγει, okay, κάνω το έτσι, όχι, okay, φεύγω, να με νοιάζει, ηλίθιος είσαι. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο, like, subscribe, youtubeistικά πράγματα, follow στα social media, κυρίως Instagram, TikTok, δεν με νοιάζει πια, έφτασα 1000 followers, θα πετάγομαι σε 1000 following pets promotions για το YouTube και θα γίνεται φάση εκεί πέρα, αυτό ήθελα, το πέτυχα, τέλεια. Ευχαριστώ, αυτό ήταν για σήμερα και εμείς τα λέμε στο επόμενο.